Καλησπέρα κύριε Θεσίκος. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θα μπορούσα εφόσον προηγήθηκε το ρεπορτάζ, είναι η ανακοίνωση της ΠΑΣΙΚΙ, αλλά και οι προειδοποιήσεις από το ΑΚΕΛ, ότι δεν θα ήθελαν να δουν νέες αποκοπές εν ώψη και της κρίσης του κορονοϊού. Κύριε Χαζηγόσα, να μην προτρέχουμε σε οτιδήποτε. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα των αντιπαραθέσεων για ενδεχόμενα υποθετικές καταστάσεις στο μέλλον. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σέβεται και τα εργασιακά θέσμια και ακόμα αυτή τη δύσκολη, την πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που έπρεπε να προχωρήσουμε με κάποια μέτρα στήριξης. Το πρώτο πράγμα που κάναμε από την πρώτη στιγμή μαζί με την συνάδελφό μου, την Υπουργό Εργασίας, κυρία Ζέτα Εμιλιανίδου, είναι να κάνουμε κοινωνικό διάλογο. Να κάνουμε κοινωνικό διάλογο με τις οργανώσεις των εργαζομένων, με όλους, ούτως ώστε να υπάρχει σύμπνοια σε αυτή τη μάχη που δίνουμε όλοι. Και όσον αφορά και την βασική, θέλω να διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει όλες τις προσπαθίες τις οποίες κάνει το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και σίγουρα δεν είναι η ώρα να θυματοποιήσουμε κανένα. Ενδεχόμενα οποιαδήποτε προγράμματα αφορούν δημοσιονομική περισυλλογή ή κάποιες εξοικονομήσεις δεν είναι της ώρας και σίγουρα δεν πρέπει να στέλνουμε και λάθος μηνύματα. Πάντως, αυτό το οποίο λέτε, τα ενδεχόμενα προγράμματα, δεν είναι κάτι που μπορεί να φαντάζει και πάρα πολύ μακριά, κύριε Υπουργέ. Διότι έχουν ανοίξει πληγές στην οικονομία. Εκ καθηκόντος πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, γιατί είναι καθήκον μας να συντηρήσουμε την οικονομία, να συντηρήσουμε τα προγράμματα στήριξης, τα οποία έχουμε προαναγγείλει, τα οποία μόνο αυτά είναι πέραν του 1,5% τα 240 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Έχω στείλει επιστολή και στα Υπουργεία για να μου καταθέσουν προτάσεις για τις δικές τους προτεραιότητες για ενδεχόμενες εξοικονομήσεις. Πρέπει να αντέξουμε. Αλλά σε αυτή τη μάχη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Θα γίνει ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους. Όλοι θα έχουμε κόστος από αυτό το πράγμα. Αλλά ας μην κάνουμε τώρα πεδίο δημόσιας συζήτησης ορισμένες υποθέσεις που ενδεχομένως να μην ευσταθούν κιόλας. Αυτή είναι η αίσθηση. Πάντως, θυσίες από όλους μας όμως, θα χρειαστούν. Φυσικά και θα χρειαστούν. Και το πρόβλημα ρευστότητας που έχουν οι επιχειρήσεις, το έχει και το κράτος. Γι' αυτό προσπαθούμε να αντιλήσουμε και ρευστότητα. Γι' αυτό προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και την υφιστάμενη ρευστότητα των τραπεζών μέσω του σχεδίου το οποίο προτείνουμε. Γιατί όλοι θα πρέπει να συστρατευτούμε σε αυτόν τον πόλεμο και στον τομέα της οικονομίας. Έχουμε ακούσει συγκλονιστικά ρεπορτάζ σήμερα στο δελτίο σας και από το νοσηλευτή και από την Αμερική το τι γίνεται. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή των αντιπαραθέσεων. Ναι. Και κάνω και έκκληση να συστρατευτούμε όλοι στα πλαίσια της λογικής, στα πλαίσια του εφικτού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και στον οικονομικό τομέα τις επιπτώσεις αυτές τις. Άλλωστε, αυτή η θυσία έγινε για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Κανείς δεν πρέπει να το παραγνωρίσει αυτό, έτσι. Είδαμε τι γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο και επαναλαμβάνω, στον κώδικα των αξιών μας σημασία έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Τα περιοριστικά μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές είναι αυτά που έχουν κοιμήσει την οικονομία και έπρεπε να το κάνουμε. Και ευχαριστώ και τον κόσμο που σέβεται στη μεγάλη του πλειονότητα τα περιοριστικά μέτρα. Και τα περιοριστικά μέτρα είναι αυτά που θα μας επιτρέψουν να κινητοποιήσουμε και τις μοχλούς της οικονομίας, να επαναδραστηριοποιήσουμε συντομότερα από ό,τι άλλες χώρες. Και αυτό το προσδοκώ και το ευελπιστώ. Και όλοι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι σε αυτόν τον πόλεμο. Και τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις των εργαζομένων έχουν επιδείξει και την δική τους την υπευθυνότητα τόσο το 2013 όσο και τώρα. Την ίδια υπευθυνότητα επιδεικνύει και η κυβέρνηση. Λέτε ότι θα κινήσουμε γρηγορότερα από άλλες χώρες και είναι και ένα σενάριο που το σχολιάζουν και άλλοι οικονομολογοί. Η αλήθεια είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, λόγω των σκληρών μέτρων που έχουν ληφθεί. Ωστόσο, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να φτάσουμε στην μετά το 2013 εποχή, αλλά πριν την εποχή του κορονοϊού? Δεν ξέρω πόσος χρόνος θα χρειαστεί και κανένας δεν ξέρει πόσος χρόνος θα χρειαστεί. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αναλύσεις τις οποίες κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπολογίζει μια φύση μεταξύ του 5 και 10%. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το εύρος
Αυτό που εγώ λέω είναι ότι η Κύπρος πήρε πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού από άλλες χώρες. Ο λόγος που πήρε αυτά τα πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού είναι για να σώσει περισσότερες ανθρώπινες ζωές και να μην γίνει η μεγάλη διασπορά που έγινε σε άλλες χώρες. Αυτά όμως τα μέτρα έχουν και πιο δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις και πρέπει όλοι να έχουμε αντίληψη αυτής της πραγματικότητας. Και είναι και αυτό που χρειάζεται σύνεση, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα για να κινηθούμε σε όλα τα μέτωπα που αφορούν και την οικονομία. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο Eurogroup αφήνουν ικανοποιημένη την Κυπριακή Δημοκρατία, εσάς, και με ποιο τρόπο μας βοηθούν τελικά? Αρκετές χώρες, όπως και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ενδεχομένως να είχαμε περισσότερες προσδοκίες. Είχαν καλλιεργηθεί και κάποιες προσδοκίες από κάποιους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους, οι οποίοι μιλούσαν για Marshall Plan, μιλούσαν για πράγματα. Ναι. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, αλλά τις όποιες ανάσες μας δίνει αυτή η συμφωνία, για την οποία έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα εργαλεία που έχει είτε η Αμερική, είτε η Αυστραλία, είτε άλλες ομοσπονδίες που έχουν δικούς τους προϋπολογισμούς, που έχουν νέες φορολογίες, τα έσοδα των οποίων πάνε σε προϋπολογισμούς για να επιχορηγούν τις περιφέρειες τους. Αυτό δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αυτά τα εργαλεία. Με τα εργαλεία τα οποία έχει, θα αντλήσουμε κάποιο δανεισμό που αφορά την επιδότηση μισθών για κάποιες εβδομάδες και θα τα επιστρέψουμε, αλλά με ευνοϊκό επιτόκιο, αν χρειαστούμε για επιπλέον δαπάνες που αφορούν την υγεία. Επίσης, κάνει ένα σχέδιο όπως αυτό που προτείνουμε εμείς για ευρωπαϊκές εγγυήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε επιχειρήσεις, ούτως ώστε να περάσουν αυτό το κρίσιμο διάστημα. Αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία είναι καλοδεχούμενα, είμαστε ικανοποιημένοι που έγινε μια κατάληξη, αλλά ως επιτοπλίστων βασιζόμαστε στις δικές μας τις δυνάμεις, όπως και όλες οι χώρες. Ναι, βέβαια αυτό είναι αλληλένδετο και με το πώς πηγαίνει η οικονομία παγκόσμια, κακά τα ψέματα. Φυσικά είναι αλληλένδετο και η οικονομική αυτή η κρίση έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι πρωτόγνωρα από πλευράς οικονομικών κρίσεων. Κοιμάται η παγκόσμια οικονομία σε ένα μεγάλο επίπεδο. Δεν οφείλεται σε δομικά προβλήματα των οικονομιών και είναι ένα απόλυτα συμμετρικό σοκ το οποίο επηρεάζει τουλάχιστον την Ευρώπη και την Αμερική. Τώρα, τη Δευτέρα τι να περιμένουμε, στην ευρεία σύσκεψη? Πολύ σωστά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως κάνει πάντα για πολύ σημαντικά θέματα, κάλεσε αυτή τη σύσκεψη για να ενημερωθούν υπευθύνως και τα πολιτικά κόμματα για τις πραγματικότητες στην οικονομία, για τον σχεδιασμό μας, για τα μέτρα στήριξης τα οποία προγραμματίζουμε και τι σχεδιασμό κάνουμε για το μέλλον. Και εκεί δεν πιστεύω θα γίνει μια ελεύθερη και συζήτηση, αλλά και υπεύθυνη ενημέρωση εκ μέρους της κυβέρνησης. Και εγώ αυτό που αναμένω και αυτό που αναμένουμε όλοι, νομίζω, ως κοινωνία, είναι να είναι καταλήτης αυτή η σύσκεψη αρχηγών και όσον αφορά μια συλλογική διαχείριση και μια συνένεση όσον αφορά τους οικονομικούς χειρισμούς. Μένει να δούμε. Γιατί χρειαζόμαστε τη Βουλή, χρειαζόμαστε όλο τον πολιτικό κόσμο. Πρέπει να είμαστε όλοι ισόμοι σε αυτή τη μέρα. Είναι αλήθεια. Καλή δύναμη θα σας ευχηθώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Να είστε καλά. Σε όλους μας, βέβαια, σε όλους μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στο